εδώ ξανά οι οδηγίες για δεύτερη φορά. Τα παγκάκια μας είναι για ένα άτομο, γιατί κρατούμε τις αποστάσεις των 2 μέτρων. Οι επισκέπτες προχωρούν προς τα εδώ, σαφέστατα, και έχουν ένα όριο που θα σταθούν. Δεν πλησιάζουν πάρα πολλά άτομα. Ουσιαστικά επιτρέπεται να σταθούν 2 άτομα εδώ, καθώς θα περιμένουν περιμετρικά σε αυτό το χώρο για να παρακολουθήσουν μια ασφαλή ξενάγηση. Δεν μπορεί κάποιος, επειδή δεν θέλει, και διάφορους λόγους, δεν μπορεί να θέτει. Σταθμίζουμε οι φύλακες να κάνουν τις δουλειές. Έχουν απολύτως προσαρμοστεί τα μουσεία στα πρωτόκολλα τα υγειονομικά, τα οποία οφείλουμε να τηρούμε προκειμένου να αισθάνονται και να είναι, όχι απλώς να αισθάνονται, και να είναι ασφαλείς οι επισκέπτες μας, Έλληνες και ξένοι, και φυσικά οι εργαζόμενοι. Όπως θα είδατε, στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο λειτουργεί πλέον ένα πλήρως ανακαινισμένο πολιτήριο, που νομίζω ότι δεν έχει να ζηλέψει πολλά πράγματα από άλλα μουσεία, και αυτό δείχνει ακριβώς το πνεύμα και τον σκοπό, αυτό που είχαμε θέσει από την αρχή, τα πολιτήρια να είναι απολύτως ελκυστικά για τους επισκέπτες, διότι έχω πει πολλές φορές ότι ο μέσος όρος αγοράς για τον επισκέπτη μέχρι σήμερα είναι λίγο περισσότερο από μισό ευρώ. Επομένως, εάν καταφέρουμε οι επισκέπτες να επενδύουν όχι μεγάλα ποσά, αλλά 3, 4 και 5 ευρώ, αντιλαμβάνεστε πώς τα έσοδα από τα πολιτήρια αυτομάτως θα φτάσουν σε άλλα μεγέθη. Θα ανέβουν πάρα πολύ.